Κύριε Τσουπρά, εσείς νομίζω το ποσοστό του ΚΚΕ πάνω κάτω είναι σταθερό, οπότε δεν είστε ούτε ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι, διότι φαντάζομαι είστε περίπου σε αυτά που υπολογίζετε, να το πω έτσι. Καλά, καταρχήν να ας περιμένουμε και τις εκλογές για να δούμε. Εντάξει, καλά, προφανώς. Σίγουρα, λέμε γιατί... τώρα, επειδή είχαμε σήμερα δύο δημοσκοπήσεις, ναι, γι' αυτό είναι και η πρώτη ερώτηση γι' αυτό. Γιατί και οι δημοσκοπήσεις έχουν και ένα χαρακτήρα και να διαμορφώνουν μια οικονόμη, όχι μόνο. Γιατί να μετά υπάρχει και ένα ενδιαφέρον στοιχείο που θα το συζητήσουμε μετά όλων των δημοσκοπήσεων, η πτώση της Χρυσής Αυγής και διαφόρων άλλων σκληροδεξιών ή λαϊκιστικών κομμάτων που τα προηγούμενα χρόνια είχαν μία άνθηση και είναι ακριβώς η αντίθετη εικόνα σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά θα το δούμε μετά αυτό. Παρ' όλα αυτά, η επαφή που έχουμε με τον κόσμο, με τους εργαζόμενους, με την νεολαία και μέσα από τις οργανώσεις, μέσα στους χώρους δηλαδή που ζει, που εργάζεται, που μορφώνει την νεολαία, δείχνει ότι υπάρχει ένας πολύ έντονος προβληματισμός, ο οποίος καταγράφεται κιόλας, αν θέλετε. Δηλαδή, στο πρόσφατο ευρωβαρόμετρο που έγινε, υπάρχει ένα 74% στην Ελλάδα, το οποίο δηλώνει δυσαρεστημένο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, φαίνεται. Η οποία προφανώς για αυτή τη δυσαρέσκεια την έχει ταυτίσει με τα μνημόνια, με τα δύσκολα μέτρα, με τις μειώσεις μισθών, με όλα αυτά. Τα οποία εξού ζει. Και με όλα αυτά τα εκφράζει οποία... αυτή τη δυσαρέσκεια, όπως σωστά την αναφέρεται. Τα οποία ζει. Πέρα από αυτό, φαίνεται ότι υπάρχει και μία. Ένα ρεύμα, αν θέλετε, μια τάση, να το θέσω πιο σωστά, και συσπήρωση απέναντι στο κόμμα. Εκφράζεται αυτό και μέσα από τα ψηφοδέλτια μας. Νομίζω υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, εργαζόμενοι μέσα από το κίνημα, οι οποίοι συμμετείχαν στο παρελθόν και σε άλλα ψηφοδέλτια και είναι και έχουν για σας στόχος η τρίτη θέση. Το κόμμα. Γιατί την τρίτη θέση τη διεκδικεί το Κινάλ, φαντάζομαι κι εσείς. Υπάρχει και το θέμα της Χρυσής Αυγής. Φαντάζομαι και για εσάς η τρίτη θέση είναι ο στόχος, έτσι δεν είναι? Αυτό το οποίο στοχεύουμε είναι η μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση του ΚΚΕ στις εκλογές. Βεβαίως, όσο πιο δυνατό και στην τρίτη θέση και παραπάνω, θα είναι το καλύτερο δυνατό και γιατί θα υπάρχει μια μεγαλύτερη φωνή, ισχυρότερη φωνή διεκδίκησης μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και στα υπόλοιπα, γιατί δεν έχουμε μόνο ευρωεκλογές. Βεβαίως και ένα τεράστιο χτύπημα στη Χρυσή Αυγή. Θα το συζητήσουμε αυτό αμέσως μετά. Τώρα, πέρα από τα κλασικά πολιτικά θέματα που συζητάμε εδώ και που έχουν να κάνουν με την εσωτερική πολιτική, επειδή φαντάζομαι έχετε από τις περιοδίες σας έχετε επαφή και με τους νέους ανθρώπους, για θέματα πιο συνολικά και πιο ευρωπαϊκά συζητάνε, υπάρχει ενδιαφέρον, σας λένε πράγματα, σας ζητάνε θέσεις? Δηλαδή, εγώ επί παραδείγματι άκουσα σε αυτό το debate που σας λέω των υποψηφίων να συζητάνε να υπάρχει ένα θέμα και να το θέτουν κυρίως αυτοί που έκαναν ερωτήσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων για την κλιματική αλλαγή, για τον περιορισμό των αερομεταφορών και, και της μεγάλης ρύπανσης που προκαλούν τα αεροπλάνα και για την ανάπτυξη περισσότερο του τρένου ως βασικού μέσου μετακίνησης στην Ευρώπη, που αυτό θα βοηθήσει συνολικά το περιβάλλον. Τέτοιοι προβληματισμοί, τέτοια θέματα που δυστυχώς εμείς εδώ δεν τα πιάνουμε, γιατί συζητάμε περισσότερο για την σύνταξη, το επίδομα, τα κότερα κλπ. Τα έχετε εντοπίσει, τα έχετε δει ως ενδιαφέροντα θέματα στην επικοινωνία που έχετε, φαντάζομαι, και με νέους ανθρώπους, γιατί και εσείς είστε νέος άνθρωπος. Και αυτά τα θέματα και άλλα πολλά. Δηλαδή και τα ζητήματα, πέρα, εννοείται και η κλιματική αλλαγή και είναι βασικό ζήτημα, αλλά και άλλα ζητήματα τα οποία βιώνει ένας νέος στην καθημερινότητά του. Μπορεί η σύνταξη να μην τον αφορά. Όπως και το θέμα της απασχόλησης είδα να αφορά πάρα πολύ τον νέο Ευρωπαίο. Δηλαδή τη σταθερή δουλειά, την καλή δουλειά, την καλά αμοιβόμενη δουλειά. Ναι, γιατί το ζήτημα δεν είναι απλά η απασχόληση όπως χρησιμοποίησατε τον όρο. Το ζήτημα είναι η δουλειά με δικαιώματα, αν θέλετε, και η δουλειά με όλους. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή φαντάζει ένα άπιαστο όνειρο για την πλειοψηφία των νέων. Δηλαδή, όταν η ανεργία είναι στο 40% για νέους μέχρι 25 χρονών, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 16 εκατομμύρια άνεργοι, εννοείται ότι τέτοια ζητήματα είναι στο κέντρο του προβληματισμού και λογικό είναι και άλλο, όπως είναι και τα ζητήματα της παιδείας και το καθεξής, και ο φασισμός που αναφερθήκαμε παραπάνω προηγουμένως. Το ζήτημα νομίζω όμως είναι το εξής, ότι σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση και με περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί γίνεται και μια τέτοια συζήτηση, όλα αυτά τα προβλήματα δεν πρόκειται να λυθούν.
Θα κάνω μία παρένθεση. Εάν οι περισσότεροι είναι κοινωνική Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι περισσότερο κοινωνική Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών, γιατί αφοριστικά λέτε ότι δεν μπορούν να λυθούν. Άλλωστε φαντάζομαι και εσείς για κάτι τέτοιο παλεύετε, γιατί έχω ακούσει και το κόμμα σας να λέει ότι όσο είμαστε εναντίον, αλλά όσο είμαστε μέσα, δουλεύουμε για μια κοινωνική, για μια Ευρώπη των λαών, έτσι δεν είναι? Άρα μια περισσότερη Ευρώπη των λαών θα είναι καλή. Καταρχήν, όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μιλάμε γενικά για την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι μια Ήπειρος. Ναι, προφανώς υπάρχουν λέω λαοί για αυτό που είμαστε εμείς τώρα, την Ευρωπαϊκή προφανώς Ένωση. Υπάρχουν δεν λέμε λαοί γενικά ως γεωγραφικά. Και εμείς, αν θέλετε, παλεύουμε για την Ευρώπη στην οποία οι λαοί θα ζουν με δικαιώματα, θα ζουν με αλληλεγγύη, με φιλία, την Ευρώπη και την Ελλάδα αντίστοιχα του σοσιαλισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μία ένωση από την ίδρυση της ακόμα, σαν ένωση άνθρακα και χάλιβα, ένωση ανάμεσα σε μονοπόλια, έτσι ιδρύθηκε, για την ελεύθερη ανταλλακή, χωρίς φόρους, έτσι μετεξελίχθηκε, αυτές είναι οι αξίες της και αυτό αποτυπώνεται. Η ιδρυτική της φάση ήταν για να αποτρέψει ένα νέο πόλεμο, εξού και ήταν άνθρακα και χάλιβα, που ήταν τα δύο βασικά στοιχεία που προκάλεσαν τους προηγούμενους πολέμους. Βέβαια, η ίδια ιστορία είχε συμβολισμό. Βέβαια, η ίδια ιστορία και ο χάλιβας και ο άνθρακας. Και η ίδια η πείρα δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τόσο, αν θέλετε, δημοκρατική και τόσο της ισότητας και της ελευθερίας που τα τελευταία 20 χρόνια έχει συμμετάσχει σε 9 ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Έχει ενισχύσει τη στρατιωτικοποίησή της. Στον τελευταίο της προϋπολογισμού ενίσχυσε τις πολεμικές δαπάνες. Αλλά η ίδια ζει σε καιρό ειρήνης τουλάχιστον από 60 χρόνια. Λοιπόν, καιρό ειρήνης με 9 ιμπεριαλιστικές, 70 χρόνια έστω, με 9 ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, νομίζω είναι από μόνο του οξύμορο. Δεν μπορούμε να πούμε για τους λαούς. Για τους λαούς. Συμμετέχουν όμως. Δίνουν και η Ελλάδα και με ευθύνη της κυβέρνησης αυτής και της προηγούμενης κυβέρνησης. Έχει γίνει μια τεράστια βάση. Άρα λοιπόν με αυτή την έννοια και όλα αυτά τα στοιχεία αποκαλύπτουν το χαρακτήρα της συγκεκριμένης ένωσης. Χαρακτήρα ο οποίος δεν είναι σίγουρα για τις ελίτ, για τους λίγους. Να τα σιέλιτ πάλι, εμφανίστηκαν στη συζήτηση. Για τους λίγους. Να ρωτήσω κάτι, μια και που είναι και της μόδας. Να ολοκληρώσω λίγο μόνο τη σκέψη μου. Μια ερώτηση, μια και είναι και της μόδας. Όταν ακούτε τη λέξη ελίτ, στο δικό σας μυαλό, τι σας έρχεται? Εμείς δεν χρησιμοποιούμε τον όρο. Επειδή το είπατε τώρα γι' αυτό. Γι' αυτό είπα, το χρησιμοποιώ έτσι όπως ακούγεται. Για μας υπάρχουν δύο, αν θέλετε, δύο Ελλάδες, δύο Ευρώπες επίσης, αν θέλετε. Υπάρχει η Ευρώπη του και η Ελλάδα αντίστοιχα του κεφαλαίου, των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, των φαρμακοβιομηχάνων, που είδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα να δέχονται ζεστό χρήμα και ελαφρύνσεις, φοροελαφρύνσεις, και μέχρι πρόσφατα δηλαδή, μέχρι τις πρόσφατες μέρες. Και υπάρχει και η άλλη μισή, όχι μισή, μεγαλύτερη Ελλάδα των εργαζομένων, των μικρών αυτοαπασχολούμενων. Θα ψάξουμε. Πάντως στους εφοπλιστές σίγουρα όχι. Δυστυχώς. Νομίζω. Με την έννοια την οικονομική εννοώ. Οι περισσότεροι ακροατές μας νομίζω ότι ανήκουμε στην δεύτερη Ελλάδα. Και αυτή πρέπει να σκεφτούμε και στη δεύτερη Ευρώπη. Το ζήτημα όμως είναι ο καθένας εν τέλει με τις πράξεις του ποιον ενισχύει. Και για να επανέλθω όμως στο αρχικό ερώτημα. Και με αυτό που να ολοκληρώσουμε για να δώσουμε το λόγο στην κυρία. Απλά μου έχετε θέσει πολλά ζητήματα και. Ναι, ναι, θα έχουμε χρόνο. Λοιπόν, το κουκουέ λοιπόν, επειδή ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μέσα στις αξίες, μέσα στις κατευθύνσεις της, μέσα στους νόμους στους οποίους ψηφίζει. Είναι η πηγή και έχει οδηγήσει, οι οποίες εξειδικεύονται βεβαίως από κάθε κυβέρνηση, αλλά και των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Να σας πω, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα έγινε πολύ λόγος για τις 7 μέρες εργασίας. Ναι. Λοιπόν, εδώ και 10 χρόνια έχει ψηφιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Που βεβαίως πιο ομάδα μπορεί να τη θέτει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το πενθήμερο το προστατεύει. Εντάξει, υπάρχουν και οδηγίες βέβαια που λέει ότι όταν είναι ευνοϊκό το περιβάλλον, μπορούμε, ευνοϊκό με τους δικούς τους όρους, μπορούμε να το επεκτείνουμε αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτή η διευθέτηση τώρα την παίρνουν και την βλέπουμε στους γιατρούς να γίνεται 9 ημέρο χωρίς ρεπό. Αυτή τη διευθέτηση χρησιμοποίησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και πέρασε αυτό το νομοσχέδιο. Αντίστοιχα, σε αυτή τη διευθέτηση πατάει και η Νέα Δημοκρατία και προτείνει 7 μέρες συνεχόμενης εργασίας. Καλά, δεν το πρότεινε. Αυτό το ο κ. Μητσοτάκης έδωσε πολλές εξηγήσεις για το 7ήμερο της εργασίας. Και φαντάζομαι, καταλαβαίνετε ότι κανείς πρωθυπουργός που θα βγει και θα καθιερώσει 7 μέρες εργασίας δεν θα μπορεί να σταθεί στη χώρα. Δηλαδή, να μην είμαστε υπερβολικοί. 9 μέρες συνεχόμενες χωρίς ρεπό. Και εμείς δουλεύουμε ως δημοσιογράφοι 7 μέρες και πάρα πολλά άλλα επαγγέλματα. Αλλά δεν λέω αυτό. Λέω ότι λέει ο νόμος. Ο νόμος έχει 40 ώρες εβδομαδιαία εργασία. Ναι, βέβαια ο νόμος όμως. Πάντως αυτό είναι ο νόμος για πάρα πολλά χρόνια. Ξαναλέω, κατεύθυνση είναι αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βλέπουμε και στο πλαίσιο του τουρισμού. Το κουκουέ λοιπόν. Συγγνώμη για να ολοκληρώσω. Μια κουβέντα όμως. Το κουκουέ λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια
Θέλει να ενισχυθεί η φωνή του μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι το μοναδικό κόμμα που δεν έχει λερώσει τα χέρια του, αν θέλετε, με όλες αυτές τις συμφωνίες. Άρα λοιπόν και το μοναδικό κόμμα που μέσα από την ενισχυμένη του φωνή μπορεί να δυναμώσει, να συμβάλλει στην διάδοση των αγώνων, στην αποκάλυψη, να μην κρύψει τίποτα και να μην ωρεοποιήσει τίποτα από όλα αυτά τα οποία γίνονται, όπως έχει δώσει και δόγματα. Μια κουβέντα για να δώσω το λόγο στην κυρία Στράτζ. Το δικό μας μήνυμα είναι ότι πρέπει η πραγματική πρόοδος να κυριαρχήσει στη σκέψη και η πραγματική πρόοδος δεν μπορεί να εκφραστεί ούτε με κόμματα τα οποία μπορεί να μιλάνε αυτή τη στιγμή, λες και δεν είναι ή δεν ήταν στην κυβέρνηση, αλλά όλη τους η πολιτική, όλη τους η πορεία έχει δώσει αυτό το αρνητικό, μίζερο πρόσημο στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, στα όνειρά μας, για εμάς τους νέους, γιατί εμείς και εμείς έχουμε όλη τη ζωή μπροστά μας. Και η πραγματική πρόοδος είναι αυτό το οποίο έχει εκφραστεί, είναι αυτό το οποίο έχει μπει μέσα στη ζωή, στους φοιτητές, στους εργαζόμενους, στους νέους, στους συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν φωνάξει, έχουν διεκδικήσει για τις δικές τους ανάγκες, τις οποίες όλοι κλείνουν τα αυτιά. Και την ίδια στιγμή που βλέπουν αυτά να μπαίνουν μπροστά, να τους πετάνε κάποια ξεροκόμματα και την ίδια στιγμή όμως να δίνουν φοροαπαλλαγές, εθελοντικές φορολογίες στους εφοπλιστές. Άρα λοιπόν, εμείς μιλάμε για την πραγματική πρόοδος, αυτή πρέπει να μπει στο διακύβευμα. Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, οι κομμουνιστές παντού, σε όλους τους χώρους, έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους για το αν είναι μπροστά στην πρώτη γραμμή του αγώνα, για τη σταθερότητά τους, για το ότι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα συνεχίσουν να βγαίνουν μπροστά. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν θα λερώσουν τα χέρια τους σε όλες αυτές τις πολιτικές, τη λογική του μη χειροβέλτιστον που μας έχει φέρει σε αυτό το σημείο. Γιατί εγώ θυμάμαι στα πρώτα χρόνια των σπουδών να βλέπω μια σειρά γενιά των 700 ευρώ και αυτή τη στιγμή να χαρακτηριζόμαστε γενιά των 400 ευρώ. Άρα λοιπόν να γυρίσουμε σε αυτήν την πολιτική την πλάτη και να ψηφίσουμε για εμάς. Γι' αυτό να ψηφίσουμε το ΚΚΕ. Και Κωνσταντίνα Τσουπριά, εφόσον επιλέξουν το κόμμα, γιατί είστε ένας νέος άνθρωπος, έχετε και από τη στιγμή που είστε αρχιτέκτον, έχετε και μια έτσι καλλιτεχνική ευαισθησία, οπότε και έχετε ένα λόγο που δεν είναι. Εμένα μ' αρέσει ο λόγος. Είναι στη λογική του ΚΚΕ, είναι ωραίος λόγος. Σε όλες τις κάλπες. Είναι φρέσκος.